Δεν θα μείνω πάνω στο δυστύχημα, γιατί αφού υπήρξε και η απώλεια του φίλου σα, δυστύχημα ήταν. Ε, θέλω να πει όμω ότι εκεί αλλάζει η ζωή σου, γιατί ουσιαστικά, ε, διαβάζοντα λίγο το τι συνέβη, εσύ άρχισε να μην νιώθει καλά ήδη από την ώρα που πήγαν να σε βγάλουν οι αστυνομικοί ή οι άνθρωποι ε, από, ε, ότι ναι. κάτι, κάτι ένιωθε ότι δεν πήγαινε καλά. Πόσο καιρό μετά μαθαίνει ότι δεν θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει. Βασικά, ε, εκείνη τη στιγμή ήμουν η μόνη που δεν έχασα πλάτη τι αισθήσει μου και δεν μπορούσα να βοηθήσω πρακτικά γιατί ήμουν η μόνη που είχα υποστεί μια κάκο στο νοτίο Μελό mm -hmm. και είχα παραλύσει εκείνη τη στιγμή. Δεν ένιωθα τον τραυματισμό, άρχισα να νιώθω ότι δεν αναπνέω σωστά μετά από κάποιε ώρε που προσπαθούσα να μα επεκλοπήσουν. Επειδή είχα εσωτερική αιμορραγία και είχα σπάσει τα πνευμόνια μου, ουσιαστικά. Hmm. Αν δεν κάνω λάθο, δεν σου δίνανε. Οι γιατροί ήταν πολύ απεσιόδοξοι ότι μπορεί να μην τα κατάφερνε να ζήσει. Ναι, να τα απεξέλθω. Είχα 1% ζωή. 1 είναι λίγο κομικοτραγικό. Ε, τραγικό. Δεν ήθελα να πω τον αριθμό, αλλά διάβασα για 1%. 1% λόγω πνευμών περισσότερο, γιατί στην πραγματικότητα ανέπνευε από ένα δίευρο, γιατί είχαν γεμίσει αίματα πνευμόνια μου. Ε, τα αυτό. Το σώμα μου λόγω αθλητισμού πιστεύω και οι γιατροί που ήταν. Εκεί πέρα μα πήραν δηλαδή διαλυμένου και μα συναρμολογήσαν. Εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, πάντα υποκλεινόμαστε στην, στην ιατρική. ιατρική, δεν το συζητάμε. Εμπιστοσύνη με κλειστά μάτια. Ε, εννοείται. Ε, εγώ είπα, εντάξει, επειδή πιστεύω πολύ και στο Θεό, πιστεύω και στα θαύματα που μπορούν να συμβούν. Πολλέ φορέ και η ίδια ιατρική, όταν σηκώνει τα χέρια, λέει Σε ένα θαύμα μπορείτε να ελπίζετε. Και πολλέ φορέ γίνονται τα θαύματα αυτά. Α, αλλά αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί στα χέρια των γιατρών να ένιωσε ότι από εκεί που δεν υπήρχε καμία η μία πιθανότητα. Δεν τελικά. υπήρχε και γενικά καμία ελπίδα. Ναι. Το 1% κέρδισε το 99. Ε, ναι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Α, ναι, αν ναι με τους δημιουργεί... γιατρούς όμως, γιατί ναι. ε, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα πειξερθώ, έτσι μόνη μου, όπως και το αν Καλά, βρισκόμουν να σε δημόσιο νοσοκομείο, αν παρέμενα, χωρίς να με ζητήσουν στο υγεία, γιατί δεν είχα ιδιωτική ασφάλεια, και με ζητήσανε στο υγεία με δική τους ε, περίθαλψη. Και ήταν ο μόνος λόγος ο οποίος ζω αυτή τη στιγμή και είμαι εδώ, ε, λόγω τη καθαριότητα που υπήρχε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Για να το θέσω έτσι. Αλλά αυτό τώρα πάμε. είναι ένα θέμα ναι, ναι, που ναι. δεν θα το αφήσω να μην το δίνει τη παρούσα στιγμή. Να απλά το να αναφέρω το... γιατί σε, σε άλλη περίπτωση δεν θα ζούσα σίγουρα. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, Λες. ήδη τρει φορέ την έκανα και ξανά επανήλθα. Μάλιστα. Mm -hmm. Α, ξανακάνω την ερώτηση όμω, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πότε σου ανακοινώνουν, γιατί θεωρώ ότι είναι μία. Όπω α πούμε τώρα είδαμε το τρέιλερ του επεισοδίου που έρχεται. Δεν ξέρω, η μητέρα σου είναι που κάνει τη μητέρα σου. Ιωάννα η Η, Μαυρία, η Ιωάννα ναι. η Μαυρέα, που λέει ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Πότε έρχονται και σου ανακοινώνουν και ποιο σου το ανακοίνωσε ότι Γεωργία, έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θα μπορέσει να περπατήσει. Σου το λένε έτσι ή σου το λένε σιγά-σιγά. Ε, εγώ ξύπνησα μετά από 24 μέρε από κόμμα και δεν μου είχε ανακοινωθεί ούτε η παράλυση. Ε, ούτε ο χαμός του φίλου μου προφανώ. Ε, γιατί όταν έχει ε, να αντιμετωπίσει στα 21 ένα παιδί, δεν ξέρει πώ να το επικοινωνήσει αυτό. Δεν είχα καν τι αισθήσει μου, οπότε δεν ξέρανε καν τη χαρακτήρα σήμερα για να το διαχειριστούν. Και όταν ξύπνησα, δεν μου ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Πίστευα λόγω των φαρμάκων ότι εγώ δεν κουνάω τα πόδια μου, επειδή ήμουνα ζαμπών. Mm -hmm. Για να το πω έτσι. Ήμουνα σε άλλη φάση, τέρμα κουρασμένη. Ε, αλλά όταν μου είπαν ότι έχω ε, σπονδυλοδεσία, έχει γίνει το χειρουργείο σπονδυλοδεσία, συνειδητοποίησα ότι επειδή νιώθω τα πόδια μου, δεν τα ελέγχω. Mm -hmm. Οπότε εκεί έγινε η συζήτηση. Μου το ανακοινώσαν μετά οι γιατροί, γιατί είχα και ένα background με παραϊατρικά και βιολογία. Οπότε το συνειδητοποίησα και εγώ. Δεν το πήρα βαριά, γιατί είχα δει όλο το χαμό που είχε γίνει, αφού μου είχε ανακοινωθεί ότι έφυγε και ο φίλο μου εκείνο το βράδυ. Και είμαι από τα άτομα που είμαι πολύ θετική και σε βλέπω και θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια γιατί είναι συγκλονιστικό ο τρόπο που το, που το ε, βιώνει, που το περιγράφει. Είναι συγκλονιστικό ο τρόπο που το ζει και δεν το ζει πλασματικά τώρα εδώ μπροστά στην κάμερα. Μου λένε και οι άνθρωποι που σε ξέρουν ότι είσαι έτσι.